Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, εξοχότατοι προσκεκλημένοι, άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, είμαι και εγώ, όπως πιστεύω, όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα στο τελικό σκέλος της άσκησης Παρμενίων, πραγματικά εντυπωσιασμένος. Οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων δεν πάβουν να προκαλούν τον θαυμασμό όλων μας με την οργάνωσή τους, την ταχύτητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, τον απαράμιλο επαγγελματισμό τους. Διαπίστωσα και εγώ για ακόμα μία φορά από κοντά βράδυ σε σχετικά αντίξωες καιρικές συνθήκες το αξιόμαχο και τον συντονισμό όλων των μονάδων μας. Την εντυπωσιακή εξοικείωση του προσωπικού μας με νέα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως τις ικανότητες και τις αρετές του κάθε ενστόλου ξεχωριστά. Όπως βέβαια και τις ηγετικές δυνατότητες των αξιωματικών μας. Πάνω απ' όλα όμως και σήμερα, εδώ πέρα, από τον ακριτικό Εύρο, γίναμε όλοι μάρτυρες του ισχυρού εθνικού φρονήματος όλων των στρατευμένων. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι το δόρυ, αλλά ταυτόχρονα και η ασπίδα της πατρίδας μας. Οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πυλώνας ισχύος της χώρας. Στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα. Και στους κυματισμούς των διεθνών σχέσεων, στις άγονες ρητορικές εξάρσεις, απαντούν πάντα με ψυχραιμία, με προετοιμασία και κυρίως με αυτοπεποίθηση. Παρατηρούν και αγρυπνούν, αλλά βρίσκονται πάντα σε διαρκή ετοιμότητα. Γνωρίζουν άλλωστε ότι έχουν δίπλα τους όχι μόνο το διεθνές δίκαιο. Έχουν δίπλα τους δυνατούς συμμάχους. Έχουν δίπλα τους όμως κυρίως ενωμένο ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Και με το τέλος λοιπόν αυτής της άψογης άσκησης που φέρει μάλιστα το όνομα του μεγάλου Μακεδόνα στρατηγού, μπορώ να το πω ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, μπορώ να το πω με σιγουριά και με υπερηφάνεια. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Αγαπητοί συμπολίτες μας, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η άμυνα της χώρας μας βρίσκεται σε καλά, σε στιβαρά, σε στέρεα χέρια. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους.